Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σχόλιο για το πώς κρίνουν και από τη Νέα Αριστερά για την εξέλιξη της συζήτησης μέχρι στιγμής, ποιο είναι το αποτύπωμα που έχουν και εκεί. Να πούμε καλό μεσημέρι στην κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την πρώην Υπουργό και βουλευτή βεβαίως. Γεια σας, κυρία Αχτσιόγλου. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Αχτσιόγλου. Λοιπόν, να πάρουμε ένα σχόλιο από το πώς έχετε δει μέχρι στιγμής την διήμερη αυτή συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, από την πλευρά της αντιπολίτευσης γύρονται πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν πρωτίστως την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Φυσικά υτίθενται και άλλα πολιτικά ζητήματα για τα οποία εκτιμούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει, να στηριχθεί αυτή η πρόταση της πιστείας, αλλά στο επίκεντρο βρίσκεται η τραγωδία των Τεμπών μετά και τις αποκαλύψεις που έγιναν την Κυριακή από το Βήμα σε ό,τι αφορά την αλλίωση των διαλόγων μεταξύ του σταθμάρχη και του μηχανοδικού. Επικοινωνία ή αλλοιωμένα στοιχεία τα οποία, να επισημάνω, είχε επικαλεστεί ο Πρωθυπουργός στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που έκανε μετά την τραγωδία. Τα είχε επικαλεστεί και τα είχε επικαλεστεί ακριβώς για να στηρίξει τη θεωρία ανθρωπίνου λάθους και άρα να κρύψει και να συγκαλύψει οποιοσδήποτε πολιτικές ευθύνες υπάρχουν της Νέας Δημοκρατίας για την τραγωδία. Από την κυβέρνηση το επιχείρημα. Το κέντρος είναι σε αυτό το ζήτημα κυρίως. Σωστά. Το επιχείρημα βεβαίως το κεντρικό από την πλευρά της κυβέρνησης, σας το ρωτώ για να το σχολιάσετε, είναι ότι επί της ουσίας γίνεται όλη κουβέντα για ένα ζήτημα το οποίο είχε ξεκαθαρίσει εξ αρχής. Δηλαδή η εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα και του συγκεκριμένου σταθμάρχη, οπότε δεν υπήρχε κάποιος λόγος από την πλευρά της κυβέρνησης να προχωρήσουν σε μια τέτοιου είδους σειραφή. Τι έχει ακριβώς ξεκαθαρίσει, αναρωτιέμαι εγώ. Και ότι είχε ομολογήσει ο σταθμάρχης από την πρώτη στιγμή αυτό. Ναι. Στην κυβέρνηση. Τι ακριβώς έχει ξεκαθαρίσει. Έχει ξεκαθαρίσει, για παράδειγμα, ποιος αλλίωσε αυτούς τους διαλόγους και γιατί. Έχει απαντηθεί αυτό. Μετά από ένα χρόνο που έγινε αυτό, ποιος αλλίωσε αυτούς τους διαλόγους, ποιος πήρε αυτό το υλικό, ποιος το παραποίησε, ποιος το διοχέτευσε στα μίντια. Έχει απαντηθεί αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Εφόσον, όπως λέει η κυβέρνηση, το ζήτημα αυτών των αλλοιωμένων διαλόγων ήταν κάτι γνωστό. Και άρα δεν είναι κάτι καινούριο αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε τώρα. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τους επικαλέστηκε τους αλλοιωμένους διαλόγους λίγες μέρες μετά? Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να επικαλείται μονταρισμένους διαλόγους? Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το μοντάζ των διαλόγων έγινε γνωστό ήδη από τις 4 Μαρτίου του περασμένου χρόνου. Λίγες μέρες μετά, 9 Μαρτίου, ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται αυτούς τους διαλόγους και λέει ότι είναι ανατριχιαστικοί και λέει ότι του προκαλούν οργή και προκαλούν οργή και σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Εφόσον ήταν γνωστό, όπως λέει, ότι ήταν μονταρισμένοι, είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να επικαλείται μονταρισμένους διαλόγους για να τους εργαλειοποιήσει? Τρίτο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες της κυβέρνησης για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός της τηλεδιοίκησης. Θυμάστε, φαντάζομαι, ότι τον πρώτο καιρό η Νέα Δημοκρατία έκανε τα πάντα για να μας πείσει ότι ναι, μεν δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, αλλά υπήρχε κάποιο είδους τοπική τηλεδιοίκηση. Νομίζω ότι θυμάστε τη συζήτηση για αυτόν τον όρο που είχε επέβρει η κυβέρνηση. Θυμάστε ότι σε ζωντανή μετάδοση ο Υφυπουργός Μεταφορών προσπαθούσε να βάλει έναν εργαζόμενο να πει ότι τάχα αυτό που υπάρχει μπροστά είναι τηλεδιοίκηση και ο εργαζόμενος ο έρμος κατέληξε να λέει ότι προφανώς και δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στην περιοχή. Τι έχει απαντήσει ως προς την καταστροφή του κέντρου στην Καρόλου που θα μπορούσε να προβλέψει, να δει την λάθος πορεία ενός τρένου και την οποία ουδέποτε αποκατέστησε επί των ημερών της? Τι έχει απαντήσει? Αυτά αφορούν όλα ως προς το γεγονός το ίδιο. Πέρα από το ίδιο το γεγονός της τραγωδίας που υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες της διοίκησης, της κυβέρνησης για το γεγονός, υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος που είναι η συγκάλυψη του γεγονότος. Τι έχει απαντήσει αναφορικά με αυτό που φωνάζουν, το φωνάζουν οι συγγενείς των θυμάτων σε ό,τι αφορά το ότι λίγες ώρες μετά το δυστύχημα μεταβαίνουν φορτηγά ιδιώτη στην περιοχή και μαζεύουν όλο το χώμα και όλο το υλικό που υπάρχει εκεί, ενώ ακόμη υπήρχαν αγνοούμενοι και πηγαίνουν και το πετάνε σε μια χωματερή και εν συνεχεία μπαζώνουν την περιοχή? Αυτό δεν είναι μια ένδειξη, μια απόπειρα συγκάλυψης των στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν το τι ακριβώς συνέβη? Πάντως, κυρία Αχτσιόγλου, Θανάση, συγγνώμη, σας γίνεται μια έτσι επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχετε συνενέσει σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας που είδαμε, ότι επί της ουσίας εκμεταλλεύεστε την ανθρώπινη αυτή τραγωδία για να δημιουργηθεί μια πολιτική ευκαιρία για εσάς? Σε αυτό τι απαντάτε? Το θεωρώ αήθες αυτό. Υπάρχει ένα γεγονός, υπάρχει μια τραγωδία. Και είναι μια τραγωδία την οποία αποτελεί συλλογικό μας στίγμα, κυρία Καντώνα. Είναι στίγμα για ολόκληρη την κοινωνία. Υπάρχει η ανάγκη να δοθούν απαντήσεις.
και οι απαντήσεις δεν δίνονται. Και υπάρχει και μία ξεκάθαρη εδώ κυβέρνηση, υπήρχε μία κυβέρνηση η οποία διοικούσε τον τόπο εκείνη την περίοδο, η οποία είχε πολλαπλές οχλήσεις ως προς την έλλειψη ασφάλειας στα τρένα και τις μεταφορές, ναι, τις οποίες τις αγνοούσε και επί των συγκεκριμένων ζητημάτων δεν έχει δώσει απαντήσεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση είναι ένα ζήτημα όπως όλα τα άλλα, τα οποία μπορούμε να έχουμε συμφωνίες πολιτικές ή διαφωνίες πολιτικές. Δηλαδή ότι είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει στην παιδεία, τι πρέπει να γίνει στην υγεία κτλ. Εδώ μιλάμε για μια τραγωδία, χάθηκαν 57 άνθρωποι και η κυβέρνηση ουσιαστικά λέει δεν θα μάθετε ποτέ τι συνέβη. Αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Και δεν έχω αναφερθεί καν στην προανακριτική επιτροπή, η οποία δεν. Στην εξεταστική επιτροπή, η οποία απέκλεισε όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει. Όλους δηλαδή, όσους στην πραγματικότητα προειδοποιούσαν ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, αυτοί όλοι αποκλείστηκαν από μάρτυρες. Άρα... Και δεν είναι αυτό μια καθαρή υπόθεση απόπειρα συγκάλυψη. Κατά τη γνώμη μου είναι ορισμός. Άρα, πότε αντιλαμβάνομαι και για το κομμάτι το ξεχωριστό το οποίο αναφέρατε με το περιβόητο μπάζωμα και τη μεταφορά των υλικών, δεν σας καλύπτει ούτε η τοποθέτηση του κυρίου Τριαντόπουλου που είπε ότι απλώς σε αυτή τη διαδικασία ενεργοποιήθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα, τα επιχειρησιακά και αφετέρου. Ο κύριος Τριαντόπουλος προσπάθησε να τα ρίξει στους υπηρεσιακούς παράγοντες. Είναι γελίο, κύριε Φουσκίδη, για όποιον έχει διατελέσει υπουργός. Είναι γελίο σε μια τέτοια υπόθεση να προσπαθεί να τα ρίξει στους υπηρεσιακούς. Καλά, βέβαια, συγγνώμη, μεταξύ άλλων, ακούσαμε και τον κύριο Φλωρίδη να λέει ότι όσοι μιλούν για μπαζώματα είναι για τα μπάζ. Ναι. Να σας πω κάτι. Χθες επικοινώνησα με την μητέρα ενός θύματος. Είναι συντοπίτη άμα τα γεννητά. Ένα πράγμα επαναλάμβανε. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορούμε καν να τον αντιληφθούμε. Ένα πράγμα επαναλάμβανε. Ότι δεν έχουν πάρει απάντηση γιατί λίγες ώρες μετά το δυστύχημα υπήρχε η μεταφορά όλου αυτού του υλικού με τόσο βιαστικό τρόπο, όταν ακόμη υπήρχαν αγνοούμενοι και όταν οι άνθρωποι δεν είχαν βρει ακόμη τα μέλη των θυμάτων, τα σώματά τους. Πώς γίνεται, μου λέει, να υπάρχει τόσο γρήγορη κινητοποίηση, να έρθει ένας ιδιώτης χαράματα να μαζέψει τα πάντα και μετά να βαζωθεί η περιοχή. Αυτό το λένε τα ίδια, το λένε οι ίδιοι άνθρωποι. Το ζητάνε ως απάντηση. Ο κύριος Καραμαλής. Δεν μπορεί να λες ότι δεν θα σας απαντήσω ποτέ. Είναι προσβλητικό. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος είπε ότι είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης πριν και πέρα απ' όλα. Πώς σας φάνηκε χθες στη Βουλή, κυρία Χτσιόγλου? Η διάθεση του κυρίου Καραμαλή κρύβεται. Δηλαδή δηλώνει διαθέσιμος την ώρα που καλύπτεται από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ακούστε, κύριε Κουσκίτη, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αν πραγματικά ήθελε η Νέα Δημοκρατία να επιληφθεί η δικαιοσύνη επί του θέματος, γιατί ακούμε κατ' επανάληψη η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται, η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται. Σε αυτή τη δικαιοσύνη έχουν παραπεμφθεί 13 κατηγορούμενοι. Και ο πολιτικός τους προϊστάμενος είναι εκτός δικαιοσύνης. Άρα τι συζητάμε, ποια δικαιοσύνη επιλαμβάνεται? Αν ήθελε πραγματικά να επιληφθεί επί του θέματος η δικαιοσύνη, άρα και του θέματος του κυρίου Καραμαλή, θα μπορούσε να γίνει μια προανακριτική επιτροπή εδώ, στη Βουλή, να ξεκινήσει, να του ασκηθεί ποινική δίωξη, να πάει ο άνθρωπος στη δικαιοσύνη και να κρυθεί. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Το επικαλέσει και ο ίδιος αυτό που λέει. Άκουσα πάντως, συγγνώμη. Άκουσα σήμερα, κυρία Χτσιόγλου. Για να συσταθεί αυτό, χρειάζεται πλειοψηφία. Άκουσα πάντως τον κύριο Βορύδη το πρωί να λέει ότι ας καταθέσει πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ αίτημα για προανακριτική και να δούμε αν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Και εδώ είμαστε. Αυτή ήταν η απάντηση που δόθηκε, γιατί εκείνη την ώρα είχε βγει και μια ανακοίνωση από την κυρία Κεχαγιά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα φαίνεται ότι... Αυτό το ζήτημα το έθεσε η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνη. Πολύ πριν την κυρία Κεχαγιά και οποιοδήποτε. Και είπε, τα πράγματα νομικά είναι πολύ απλά. Είναι πολύ απλά νομικά. Αν θες ο υπουργός να κριθεί από τη δικαιοσύνη, θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, χρειάζεται πλειοψηφία. Άρα χρειάζεται να μπει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Έρχεται ο κύριος Καραμαλής εδώ και κουνάει το δάχτυλο με έναν ακραίο τρόπο προκλητικό, σαν να μην αντιλαμβάνεται τίποτα ακόμη μετά από τόσο καιρό. Και λέει ότι εγώ είμαι διαθέσιμος. Μα ποιον κοροϊδεύεις? Καλύπτεσαι πίσω από την κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα, εδώ το πράγμα είναι πολύ απλό. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πει ότι ναι, δεν έχουμε τίποτα που θέλουμε να κρυφτεί, να παραπευθεί ο άνθρωπος. Να γίνει προανακριτική για να μπορέσει να πάει στη δικαιοσύνη. Άρα, λέτε από τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, όλες αυτές τις μέρες. Με συγχωρείτε, αλλά είναι τώρα. Όχι, πείτε το, πείτε το. Θα πάμε και εκεί. Έχουμε χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τρεις μέρες όπου το μόνο που κάνει είναι να προσφέρει στην κυβέρνηση άλοθη για να συζητάει η κυβέρνηση οτιδήποτε άλλο πέρα από το θέμα. Ωραία, να σταθούμε λίγο σε αυτό που λέτε. Είχαμε τις αλλοπρόσαλες δηλώσεις του κ. Κασελάκη. Αλλοπρόσαλες, γιατί απ' όλα, γιατί έχει πει και πολλά ο κ. Κασελάκης. Πρώτα απ' όλα για τους παρατηρητές, λέτε τώρα εσείς. Του ζήτησε να υπάρξουν παρατηρητές.
Εντάξει τώρα, μιλάμε για αλλοπρόσωπα. Μιλάμε για φευρά πράγματα. Μιλάμε για φευρά πράγματα. Τι ακριβώς αμφισβητεί, δεν καταλαβαίνω. Τι ακριβώς αμφισβητεί. Διεθνείς παρατηρητές υπάρχουν πάντα στις εκλογές. Τι ακριβώς εισφέρει αυτό που λέει. Αμφισβητεί τη διαδικασία, αυτό που έχει κεκτημένο η μεταπολίτευση στη χώρα, ότι διενεργούμε εκλογές κανονικά και δεν έχει αμφισβητήσει κανείς εδώ και 50 χρόνια το αποτέλεσμα των εκλογών. Τι φευρότητες είναι αυτές. Το μόνο που κάνει με αυτό είναι να δίνει στη Νέα Δημοκρατία πάτημα για να συζητάει άλλο θέμα. Γιατί αυτό κάνει στη Βουλή. Στη συνέχεια την αλλοπρόσωλη δήλωσή του ότι εδώ πέρα είναι η πρόταση Μομφής είναι μια κουκορομαχία και μετά την υπογράφει, δηλαδή ο ορισμός της αντίφασης, υπογράφει στην κουκορομαχία και ξανά ακούμε όλη την ημέρα τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή αντί να συζητάει για τα ΤΕΠΗ, να συζητάει για την αλλοπρόσωλη δήλωση του κυρίου Κασελάκη και συνέχεια έχουμε τη δήλωση του κυρίου Παπά να λέει αυτά τα ψέματα. Ότι τάχα ήταν κάτι που. Να τελειώσουμε λίγο με τον κύριο Κασελάκη και να πάμε μετά στον κύριο Παπά. Πιστεύετε κι εσείς, κυρία Χτσιόγλου, ότι ο κύριος Κασελάκης, άμα ετηθεί στις ευρωεκλογές, μπορεί να μας βγει, όπως είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, κρυφοτραπικός? Κοιτάξτε, ότι υπάρχει ένα έντονο αυταρχικό στοιχείο στην νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι προφανέστατο. Και αυτό εκδηλώθηκε από τις πρώτες μέρες της νέας ηγεσίας. Σε σειρά γεγονότων. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι πολιτικές θέσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι θέμα αν είναι αριστερές ή δεν είναι αριστερές. Νομίζω ότι δεν έχουν πηξίδα πια. Αυτό το κόμμα έχει μετατραπεί με την υποτιμία του ηγεσία σε έναν πολιτικό αχταρμά. Λέει άλλο πράγμα τη μία μέρα, ένα άλλο πράγμα την άλλη μέρα, πράγματα που αντιφάσκουν μεταξύ τους κτλ. Το ίδιος ο πρόεδρος του πια με τον τρόπο που λειτουργεί πραγματικά απαξιώνει το θεσμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν αξίζει στην κοινωνία, στον τόπο να έχει μια τέτοια αξιωματική αντιπολίτευση. Επειδή ξέρετε, και μιας και το συζητάμε, επειδή ξέρετε καλά το χώρο, θεωρείτε ότι εάν το αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές δεν είναι αντίστοιχο του πύχη που έχει βάλει ο κ. Κασελάκης, δηλαδή να φτάσει το ποσοστό του κ. Αλέξη Τσίπρα στις πρόσφατες εθνικές κάλπες, θα δημιουργηθούν διεργασίες ακόμα και για την ανατροπή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θα σχολιάσω τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος. Δεν θα τα σχολιάσω. Υφίσταται τις συνέπειες αυτής της αλλοπρόσαλης κατάστασης, την οποία έχει καταλήξει να είναι, καταντήσει να είναι το κόμμα της σωματικής εκπαίδευσης. Με λύπη μου το λέει. Να ξέρουν όμως οι πολίτες. Να ξέρουν οι πολίτες. Και αυτό είναι κάτι που το σημειώνουμε και στη Βουλή. Αντιπολίτευση δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή, και το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, έχει τεράστια δυσαρέσκεια από την κυβέρνηση. Για σειρά θεμάτων. Τα ΤΕΜΠΗ είναι ένα βασικό, η ακρίβεια είναι ένα δεύτερο πολύ βασικό. Τεράστια δυσαρέσκεια. Και φαίνεται ότι έχει μια οργή την οποία πρέπει να εκδηλωθεί με έναν συγκροτημένο πολιτικό, προοδευτικό τρόπο. Και υπάρχει η Νέα Αριστερά, υπάρχουν σοβαρά κόμματα τα οποία μπορούν να κάνουν αυτή. Παρόλα αυτά, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά κοινοβουλευτικά θα πρέπει να βρίσκεται πάντα κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Έχετε την ανάγκη υποχρέωση. Κοινούς κώδικες επικοινωνίας τόσο με το ΣΥΡΙΖΑ όσο και με το ΠΑΣΟΚ. Άρα, γιατί τόσο χαμός με αυτό που είπε ο κύριος Παπάς, κυρία Αχτσιόγλου? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε το βασικό. Ναι. Υπήρχε προσυνεννόηση, κυρία Αχτσιόγλου, ναι ή όχι? Όχι, βέβαια. Αυτά που υπάρχουν, κύριε Αγκαντώνη, είναι αυτά που ξέρετε από τη δικιά μας πλευρά. Είναι αυτά που γνωρίζετε. Mm-hmm. Δηλαδή, τι γνωρίζετε? Γνωρίζετε ότι ο Αλέξης Χαρίτης είχε κάνει πρόταση από το βήμα της Βουλής. Πρώτος το είχε αναφέρει, έτσι είναι όπως το λέτε. Δεν κάνουμε εμείς παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Από το βήμα της Βουλής, για να γνωρίζει ο κόσμος, είχαμε κάνει πρόταση να υπάρξει πρόταση δυσπιστίας με συνένωση των προοδευτικών δημοκρατικών τη Νέα Νοσία ό,τι αφορά τότε την παραβίαση του άρθρου 16 με τη θεσμοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αρνήθηκαν τα κόμματα με το ΣΥΡΙΖΑ τότε να απαντά ότι αυτό προσφέρει υπηρεσία στη Νέα Δημοκρατία και τη Ισπυρώνει. Άρα λέτε, ούτε όταν προέκυψε η ιστορία με την κυρία Σημακοπούλη είχατε κάποια συνεννόηση με κάποιους συναδέλφους από τα υπόλοιπα κόμματα? Όχι, βέβαια. Γιατί αυτό είπε ο κύριος Παπάς, ότι από που τότε. Επινοεί εκ των υστέρων ο κύριος Παπάς. Και δεν ξέρω και γιατί το κάνει. Ναι, αυτό ποιο θα ήταν το κίνητρο του, πιστεύετε? Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή προσφέρει άλλο ένα άλοθη για αντιπερισπασμό, για να μην συζητάμε όλα αυτά που συζητήσαμε στην κουβέντα μας στην αρχή, αλλά να έχει η Νέα Δημοκρατία το πάτημα, ευλόγως τα λέω εγώ, να απαντάει για άλλα. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αχτσιόγλου. Να είστε καλά. Όλα τα καλά. Γεια σας.